Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σας και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την πρωτοβουλία. Εμείς ευχαριστούμε για τη δουλειά. Πείτε μας λίγο, τι έχετε ετοιμάσει, πώς το ετοιμάσατε, ποιοι το ετοιμάσατε? Να πω κάποια γενικά πράγματα, γιατί σήμερα ήταν όχι η γιορτή αποφύτησης, δεν κάναμε λόγω κοροναϊού. Τα παιδιά μαζεύτηκαν έξω από το σχολείο. Πονεμένη ιστορία. Ναι, ναι, και ζήσαμε λιγάκι έτσι χαρμολύπες, δηλαδή δραματικές στιγμές. Να πω ότι το σχολείο... Είναι παιδιά τρίτης γυμνασίου που φεύγουν από το γυμνάσιο για να πάνε στο τα οποία δεν προλάβαμε να τα αποχαιρετήσουμε, να γιορτάσουμε κανονικά μαζί, να βρεθούμε όλοι μαζί. Να πω ότι στο... Να ξεκινήσω μάλλον από την ομάδα και μετά το πάμε πιο γενικά. Η ομάδα μας, τα παιδιά τώρα που φεύγουν, τα περισσότερα είναι τρίτη γυμνασίου, η μία ομάδα δηλαδή, είναι μία ομάδα ρομποτικής, STEM, Science, Technology, Engineering και μαθηματικά. Και δεν είναι μόνο αυτό, κάνουν και άλλα πράγματα. Χορεύουν, τραγουδάνε, δηλαδή είναι παιδιά με πολλά ταλέντα. Δηλαδή για μένα είναι τα πιο όμορφα, τα πιο έξυπνα, όπως θα έλεγε η κορακίνα για τα κορακιά της. Αλλά πιστεύω, επειδή έχουν κάνει πολλές επιτυχίες μέσα στα 3 χρόνια, δηλαδή έχουν κερδίσει και βραβεία και διακρίσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια, το μυστικό του σχολείου μας, γιατί δεν είναι η μοναδική δράση, έχουμε και άλλες δράσεις στο σχολείο μας, στο γυμνάσιο Καλαμαριάς, θέατρα, περιβαλλοντικές. Το βασικό μυστικό είναι η συνεργασία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιδιά, δεν είναι, είμαι μόνο εγώ που είμαι διευθυντής τους και προπονητής τους, είναι οι καθηγητές τους, είναι οι γονείς τους, είναι με μεγαλύτεροι μαθητές που έρχονται και βοηθάνε. Οι ομάδες είναι αυτοί, αυτές που κερδίζουν. Που ήταν πρώην μαθητές, δηλαδή είναι ένα πολύ ανοιχτό σχολείο. Είμαστε εκεί, θέλω να καταλήξω. Και τα μεγάλα πράγματα δεν τα πετυχαίνεις μόνος σου. Και εκεί ήθελα, δηλαδή, να έχει λιγάκι το μυαλό της η πολιτεία. Μην επιδιώκει ένα σχολείο ανταγωνισμού, ένα σχολείο συνεργασίας. Προς εκεί πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω ότι αντίθετη είναι η κατεύθυνση με τις αριστείες που επιδιώκουμε σε μοναδικά άτομα. Λοιπόν, πείτε, να σας πω για την ομάδα τώρα. Να μας πείτε και για την εφαρμογή που έχετε φτιάξει. Θέλετε να μιλήσουν τα παιδιά για την εφαρμογή? Να μιλήσουν. Να μας πείτε λίγο πόσα παιδιά συμμετέχουν. Τα παιδιά είναι 10, να αναφέρω τα ονόματα. Ναι, να τα πούμε, να χαρούν να πούμε και τα μπράβο. Λοιπόν, είναι ο Καρακόλης Χρήστος, η Κρεμίδα η Κέτη, ο Παυλίδης ο Σοκράτης, η Ιωαννίδου η Ανδριάννα είναι μαζί μας σήμερα, ο Μπίλης ο Παναγιώτης και η Παζολίδο η Δώρα, που και αυτή είναι μαζί μας στην αίθουσα εδώ και στο τηλέφωνο. Τα παιδιά είναι γάμα τάξη, τα χάνουμε. Τα χάνουμε εντός εισαγωγικών. Ναι. Θα πάνε στο Λύκειο δίπλα μας. Θα είναι δίπλα σας πάντα, είμαι σίγουρη, και θα έρθουν και καινούργια παιδιά να τα αγαπήσετε εξίσου και να κάνετε πράγματα. Ήδη υπάρχει και μικρότερη ομάδα. Η ομάδα λέγεται Σελαβή, υπάρχουν και Σελαβή Junior. Λοιπόν, συνεχίζω τα ονόματα γιατί δεν τελειώσαν. Είναι ο Ριτζούλης ο Γιώργος που πάει Δευτέρα τάξη, του χρόνου θα πάει Τρίτη. Και πάμε, έχουμε και 3 παιδιά Λυκείου. Την Κωνσταντινίδου, την Αναστασία που είναι πρώτη τάξη, όπως και ο Λίκουρας ο Γιώργος, και η Λίκουρα η Αδαμαντία, η οποία είναι δευτέρα τάξη, Λυκείου μιλάμε. Ωραία. Πλέον. Εξηγήστε μας λίγο για το project που έχετε ετοιμάσει, τι έχετε φτιάξει. Να το πω εγώ ή να το πούνε τα... Να το πείτε εσείς και θα μιλήσουμε και με τα παιδιά. Καλά. Λοιπόν, το project είναι, τα παιδιά έχουν κάνει μια εφαρμογή για κινητά, για Android, είναι Android η εφαρμογή. Η ιδέα ποια είναι, ότι η τροχέα μπορεί εκεί που γίνεται το τροχαίο να καταγράφει αμέσως το τροχαίο, έχει πολλές παραμέτρους και δεν το καταγράφει με στυλό και τέτοια για να περνάει, να είναι επίπονα, είναι πολύ εύκολο μέσα από GPS, καταγράφει απευθείας το μέρος, και αυτή την εφαρμογή την έχουν τώρα και οι οδηγοί. Σε κάποια σημεία τα οποία συμβαίνει 1, 2, 3 τροχαία ατυχήματα, δεν μπορεί να είναι πάντα τυχαίο, πάντα σύμπτωση. Ναι. Είναι καλό να είναι
και ενημερωμένοι και οι οδηγοί για να προσέχουν. Αυτό είναι ένα σημείο που έχουν συμβεί και άλλα. Αλλά και η πολιτεία. Δηλαδή, καμιά φορά συμβαίνουν κάποια ατυχήματα, και μέχρι να πάρει μέτρα η πολιτεία μπορεί να φτάσουμε και σε μοιραίο ακόμα. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια εφαρμογή η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να σώσει πιθανόν ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή αυτή η ιδέα να έρθει από έξω από την Ευρώπη ή να την ανακόψει. Άρα αν εφαρμοστεί και την κατεβάζει κάποιος, ας πούμε, στο κινητό του, θα ξέρει ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 5 δρόμοι, λέω εγώ υποθετικά, παγίδες, ναι, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Αν εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα, θα ξέρει για όλο τον οδικό. Εσάς η καταγραφή μέχρι στιγμής έχει γίνει μόνο για τη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι. Οι καταγραφές που έχουμε κάνει είναι demo. Δηλαδή, αν και έχουμε βάση δεδομένων από τον Δημήτρη Αντωνίου, που είναι ο μέντορας και της ομάδας, και από την Ελστάτ έχουν κάποια τα παιδιά, το θέμα είναι ότι να την πάρει κάποιος για να την δουλέψει αυτή την εφαρμογή. Άρα εσείς έχετε την ιδέα της εφαρμογής. Υπάρχει και η εφαρμογή. Όχι μόνο η ιδέα, απλώς τα δεδομένα δεν έχουν προσθεθεί. Και η εφαρμογή, έχουν προδοθεί κάποια ενδεικτικά. Και ψάχνετε κάποιον προκειμένου να την υλοποιήσει και να μπορεί να κατεβαίνει στα κινητά μας. Σωστά. Θεροβάμονες μάλλον, γιατί δεν δουλεύει δυστυχώς έτσι η πολιτεία χρόνια τώρα. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο. Ορίστε. Με το Πανεπιστήμιο που κι αυτοί... Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τα πανεπιστήμια δεν τα λαμβάνει τόσο υπόψη η πολιτεία. Δηλαδή υπάρχουν θησαυροί και εκεί και μένουν όλα αναξιοποιητά. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα δουλεύουμε λιγάκι περίεργα. Πάντως είναι μια εφαρμογή που μπορεί να μας γλιτώσει από τροχιά, να μας προειδοποιήσει για την επικίνδυνοτητα. Στο κινητό έρχεται και ηχητικό σήμα. Δηλαδή προσοχή. Αν έχουμε ανοιχτό το GPS. Σημείο, και εικονικό δείχνει σημάδι πάνω στο χάρτη ότι περνάς από ένα επικίνδυνο σημείο. Το οποίο εντάξει, δεν το κοιτάει ο οδηγός. Ο συνοδηγός μπορεί να πει ότι πρόσεχε εδώ, έχουν γίνει αρκετά. Πάρα πολύ ωραίο. Να μιλήσουμε, όπως είπατε, και με μαθητές. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να πάρουμε τη Δώρα πρώτα. Η Δώρα, ναι, ναι, ναι. Έλα. Δώρα, η κυρία Κονιτσάκη. Κανιτσάκη και ναι, Τσαμπάζη. Ναι, πάρε την κυρία Κονιτσάκη. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δώρα. Και συγχαρητήρια για όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει μαζί με τους συμμαθητές σου και τους φίλους. Ευχαριστούμε πολύ. Το πρότυπό σας, ο ήρωάς σας που σας έχει εμψυχώσει είναι ο Δημήτρης Αντωνίου, σωστά? Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον Δημήτρη Αντωνίου. Ότι τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, ότι είναι πραγματικά ένα πρότυπο πλέον αποτελεί. Όταν ήταν στο γυμνάσιο, νομίζω. Δώρα, σωστά, ή στο δημοτικό? Στο γυμνάσιο, νομίζω. Στο γυμνάσιο. Περπατούσε αμέριμνος με τους φίλους του στο πεζοδρόμιο. Ένα αυτοκίνητο τον παρέστηρε και από τότε έχει μείνει παράλυτος, αλλά και με διάφορα προβλήματα υγείας, από όσο γνωρίζω. Αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και μας αφυπνίζει, προκειμένου να γίνουμε πιο προσεκτικοί οδηγοί και να μην βλέπουμε τέτοια τραγικά αποτελέσματα. Γυρνάει στα σχολεία και μιλάει για την οδική ασφάλεια. Έχει βγάλει βιβλία υπέροχα. Και τον θαυμάζουμε και τον ευχαριστούμε για το έργο του. Οπότε, ο Δημήτρης είναι το πρότυπό σας, έτσι? Ναι. Ήρθε στο σχολείο και σας μίλησε για τα τροχαία και αυτός ήταν η αφορμή για να ξεκινήσετε να φτιάξετε αυτή την εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή, ας το πούμε, είχε ξεκινήσει από το διαγωνισμό First Lego League, που το φετινό θέμα ήταν το City Saber, που εμείς έπρεπε να βρούμε ένα project με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και αφού ήταν ο εμπνευστής της ομάδας μας, ο Δημήτρης Αντωνίου, σκεφτήκαμε αυτή την εφαρμογή. Πόσο καιρό σας πήρε για να μπορέσετε να την έτσι στήσετε? Γύρω στους 2-3 μήνες. Φαντάζομαι και εκτός σχολείου μιλούσατε, συνεργαζόσασταν, πώς να το φτιάξουμε... Ναι, κάθε Κυριακή βρισκόμασταν στο σχολείο τα πρωινά και στην αρχή ακολουθήσαμε κάποια tutorial από το διαδίκτυο για να μάθουμε πρώτα το πώς μπορούμε να φτιάξουμε την εφαρμογή και μετά
τη φτιάξαμε. Είχε ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία? Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, μας έβαζε σε μία σκέψη όταν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, σε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που δεν δούλευε στην εφαρμογή. Έπρεπε, ξέρω εγώ, να σκεφτούμε, να κάτσουμε, να βρούμε τη λύση και ήταν έτσι ενδιαφέρον. Ονειρεύεσαι να ασχοληθείς με τέτοιες τεχνολογίες, με πληροφορική, ή θέλεις να στραφείς κάπου αλλού? Κυρίως εγώ σκέφτομαι με πληροφορική. Πληροφορική, Υπάρχει μέσα, υπήρχε από πριν αυτή έτσι, η διάθεση ή μετά από αυτό το project προέκυψε? Κυρίως μετά από αυτό το project. Που ήρθες κοντά και είδες, ας πούμε, τη γοητεία που μπορεί να κρύβει αυτή η επιστήμη. Είχα μία ιδέα, ξέρω εγώ, ότι προς τα εκεί θέλω να κινηθώ, αλλά μετά από αυτό το project... Είσαι σίγουρη? Να μιλήσουμε και με το συμμαθητή σου? Ναι, ναι, σας δίνω την Ανδριάνο. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Ανδριάνα. Είστε πιο πολλά κορίτσια στην ομάδα ή αγόρια? Είμαστε 5 κορίτσια και 5 αγόρια. Α, είστε τέλεια, ισορροπημένο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, πώς αισθάνεσαι που τελειώνεις το γυμνάσιο? Αισθάνομαι πολύ ωραία. Ναι. Αλλά στεναχωριέμαι κιόλας, γιατί αυτά τα 3 χρόνια ήταν πολύ όμορφα και δεν ήθελα να τελειώσουν. Τι ωραίο πράγμα να τα ακούμε. Έρχονται άλλα 3 πιο υπέροχα. Ναι, αυτό. Μην νομίζεις. Τώρα, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε σαν ομάδα μέσω κορονοϊού, είχατε επικοινωνία? Τώρα, εντάξει, βέβαια μέσω υπολογιστών νομίζω ότι... Ναι, είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας και επειδή... Τώρα το ολοκληρώσατε ή πριν το είχατε ολοκληρώσει? Το είχαμε ολοκληρώσει πριν τον κορονοϊό, αλλά και πάλι είχαμε επικοινωνία, όχι μόνο σαν ομάδα ρομποτικής αλλά και σαν φίλοι. Ναι. Η ρομποτική είναι κάτι που σε γοητεύει, ασχολείσαι πολλά χρόνια? Ασχολούμαι περίπου 2 χρόνια, γιατί εγώ δεν ήμουν από την αρχή της ομάδας, από την αρχή στην ομάδα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να συνεχίσω. Ανδριάννα, πώς πέρασες την περίοδο της καραντίνας, όχι εσύ μόνο, και όλοι οι συμμαθητές και οι φίλοι σου, ζοριστήκατε? Ναι, ήταν πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια. Ήτανε δύσκολο, ε? Ναι. Τώρα προσέχετε? Προσέχουμε, προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Θα ήθελες αυτή την εφαρμογή αν τη δεις σε λίγα χρόνια στο κινητό σου? Ναι, θα το ήθελα. Αυτό είναι το όνειρο της ομάδας? Ναι, αυτό είναι. Έχετε στο μυαλό σας κάτι άλλο για το μέλλον, να συνεχίσετε έστω και εκτός σχολείου, να φτιάξετε πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε στο μυαλό μας να συμμετάσχουμε και του χρόνου σε αυτό το διαγωνισμό και να προσπαθήσουμε να, όχι μόνο να κάνουμε την εφαρμογή μας να υπάρχει όντως και να τη χρησιμοποιεί ο κόσμος, αλλά και να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Εμείς ευχόμαστε πάντως, επειδή είναι και πάρα πολύ χρηστική για όλους, να τη δούμε σε λίγο καιρό στο Play Store και αν μπορούμε να την κατεβάσουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να δείτε όλα τα όνειρά σας να υλοποιούνται πραγματικά. Μόνο χαρές να έχετε. Υγεία και επιτυχίες. Να είστε καλά και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε. Και εμείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.